Λοιπόν, πρωτού συνεχίσουμε εδώ με την Βίκυ να μας σχολιάσει πρόσωπα της επικαιρότητας. Τα επόμενα πρόσωπα είναι πάρα πολύ καυτά, αλλά θα με συγχωρέσει ένα λεπτάκι, διότι έχουμε γραμμή στον αέρα και πρέπει να δώσουμε δώρο, Βίκυ μου. Δώρο. Δώρα, τα κοσμήματα που δίνουμε τα έχεις δει. Και Έσαρη Σαραντόπουλος, Βορέας, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, πώς σε λένε? Πόπι. Πόπι, από πού τηλεφωνείς? Από το Ηράκλειο Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάρα πολλά φιλιά στο Ηράκλειο, γιατί ξέρω και παίρνω και πολλά γράμματα ότι μας παρακολουθείτε ανελιπώς. Πάρα πολύ. Εμείς σας βλέπουμε από τη δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Πόπι μου, ναι. Το κόσμημα από τον Νίκο Βορέα, ναι, που θα το παίξεις, θα το ψάξεις με την κάμερα, ναι, είναι πολύ κοντά στη Βίκυ την Παλαιολόγου. Για να σε βοηθήσω, είναι πίσω από τη Βίκυ την Παλαιολόγου. Μάλιστα. Βλέπεις το γενικό τώρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τις σκηνοθετικές σου ικανότητες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάτα το ένα, Πόπι μου, για να ζουμάρεις. Λοιπόν, για να δούμε, για να έρθω κι εγώ εδώ στο σκηνικό να σε βοηθήσω. Ναι. Λοιπόν, πάτε λίγο το 8. Και λίγο το 6. Καλά, Πόπι, είσαι εκπληκτική. Ούτε ο Κόπολα. Ούτε ο Σπίλμπερκ. Λοιπόν, βλέπουμε τίποτα? Μου φαίνεται είναι εδώ μπροστά στο πράσινο. Εδώ είναι. Μπράβο, Πόπι. Λοιπόν, έχεις να πεις τίποτα? Αυτό είναι το κόσμημα το οποίο θα το κερδίσει, ναι, το πιο πρωτότυπο. Τα ξέρεις, Πόπι μου, καλύτερα. Ναι, ναι, το, ναι, πιο πρωτότυπο φιλί από τα ερωτευμένα ζευγάρια. Είναι, ναι, και επίκαιρο. Είναι και επίκαιρο, η μπριγιαντένια καρδιά. Είναι εκπληκτική. Πόπι, επειδή το βρήκες, έχεις δώρο ένα στερεοφωνικό. Μάλιστα. Σου εύχομαι να περνάς υπέροχα εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης. Γιατί ζείτε όλοι εκεί σε ένα πραγματικά καταπληκτικό νησί που να εδώ το αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Να έρθετε να μας δείτε. Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Δίνω υπόσχεση. Ναι. Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ. Το Ηράκλειο Κρήτης, ξέρεις, είναι φανατικοί θαυμαστές της εκπομπής. Το τι γράμματα παίρνω από το Ηράκλειο Κρήτης είναι πραγματικά. Τώρα πάλι θα συγκινηθώ. Πάμε δωροθέτες. Και έχουν και ένα... Τώρα απαγορεύεται η στάση και στις τιμές. Οι τιμές μας πέφτουν σε απαγορευτικά επίπεδα. Μέχρι και 50%. Τρεζόλοι στα βρόχνους. Διεγείρουν τη φαντασία. Όπως βλέπουμε, γνωρίζετε καλά το αλουμίνιο. Πείτε μας, τι μάρκες χρησιμοποιείτε? Α, υπάρχουν πολλές μάρκες. Από όλες χρησιμοποιώ. Και εδώ... Τι χρησιμοποιείτε? Εδώ χρησιμοποιώ κουφώματα από αλουμίν. Για ηχομόνωση, θερμομόνωση, ασφάλεια. Και γιατί? Αγόρι μου! Αυτό είναι το σπίτι μου. Θέλω το καλύτερο. Από αλουμίν για πάντα. Και βέβαια έχω βάλει και θωρακισμένη πόρτα από αλουμίν. Λοιπόν, για να δείτε πόσο σας αγαπάμε εμείς εκεί στην Κρήτη, εμείς εδώ, εσάς στην Κρήτη μάλλον, λέγαμε με την Βίκυ, μου λέει Κρήτη, Ηράκλειο, μου λέει έχει ένα φοβερό κέντρο θαλασσοθεραπείας που έχεις πάει. Για πες μου. Πάει, ένα εκπληκτικό κέντρο που νομίζεις ότι βρίσκεσαι στον Ατλαντικό. Ναι. Όπως τα περίφημα κέντρα Κιμπρόν, Μπιαρίτς και τα λοιπά, έχει ένα εκπληκτικό κέντρο που έχει όλες τις θαλασσοθεραπείες μέσα, τις πισίνες, τα υδρομασάζ, τα διάφορα. Ναι. Καταπληκτικό. Και είναι κρίμα που δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε. Να κάνουμε εκπομπές από εκεί. Μάλλον οι Έλληνες νομίζουν ότι περισσότερο. Πρέπει να ταξιδέψεις πάρα πολύ. Όχι, η θαλασσοθεραπεία είναι να βουτάς στη θάλασσα. Ναι. Εκεί όχι. Η θερμοκρασία του νερού είναι 37-38 βαθμοί. Μπαίνεις μέσα, κάνεις τη γυμναστική σου, κάθεσαι εκεί μερικές μέρες και γυρίζεις πίσω και είσαι άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Αντί να πηγαίνεις, ας πούμε, στη Γαλλία, να αλλάζεις 2-3 αεροπλάνα μέχρι να φτάσεις στα περίφημα. Βέβαια. Κέντρα θαλασσοθεραπείας, πηγαίνεις μισή ώρα στην Κρήτη. Μισή ώρα στην Κρήτη, θα σας έρθουμε στην Κρήτη, σας το υποσχόμαστε. Λοιπόν, για να σε ξαναγυρίσουμε τώρα στο προηγούμενο θέμα. Πάμε να δούμε μια πολύ όμορφη γυναίκα και να μας τη σχολιάσεις. Μια πολύ όμορφη γυναίκα με εκπληκτική φωνή. Άννα Βύση.
Παραπραγματικά εκπληκτική, όμορφη γυναίκα. Πολύ όμορφη, φοβερή φωνή. Που ανέβηκε πάρα πολύ, αν θυμάσαι πότε είχε ξεκινήσει από κάποιο φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης σε ηλικία 16 χρονών και έχει φτάσει σήμερα να είναι αυτό που είναι. Είναι πολύ δυναμική γυναίκα και πες τα εσύ καλύτερα να μην τα λέω εγώ. Ότι έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό πάρα είναι σημαντικό. Πολύ και έχει κάνει δουλειά μεγάλη. Και θα πούμε τώρα εδώ, όπως λέγαμε βέβαια προηγούμε... είναι και το ταλέντο της, η φωνή της, ναι. Τη βοηθάνε όλα. Και δεν σταματάει, συνεχίζει να δουλεύει, αυτό. Δεν το βάζει κάτω. Θυμάμαι πέρσι το καλοκαίρι που πήγαμε και την είδαμε στα Αστέρια που ήταν καταπληκτική, βλέπαμε το φοβερό της το σώμα. Και εκ των υστέρων έμαθα ότι έκανε κάθε μέρα 4 ώρες γυμναστική σκληρή. Ακριβώς. Λέγαμε προηγουμένως με τη Βίκη ότι μία δουλειά σε εφημερίδα ή σε μια καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή θέλει τρέξιμο και κυνήγι να μην σου φύγει το σήμερα. Το ίδιο κάνει και η Άννα Βύση. Από τη δική της οπτική γωνία, να μην της φύγει το σήμερα σχετικά με τη showbiz, έτσι δεν είναι, έτσι και με το θέαμα. Κυνηγάει τη δουλειά της. Δεν είναι τίποτα τυχαίο έτσι, Βίκη. Δηλαδή η επιτυχία δεν είναι τυχαία ποτέ. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Ασφαλώς. Έτσι. Ασφαλώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μία αρσενική έκδοση ανθρώπου που κυνηγάει πολύ με πείσμα την επιτυχία. Για να δούμε. Σάκης Ρουβάς. Πρωτότυπος. Πρωτότυπος. Έκανε την επανάστασή του και βλέπεις τώρα που άρχισαν μετά την εμφάνισή του με φούστα, σε κάποιες επιδείξεις μόδας παρουσιάσανε και φούστες για άντρες. Α, ναι. Βεβαίως. Δεν το ξέραμε αυτό. Ένας Έλληνας σχεδιαστής. Ναι. Ναι. Οπότε είδες που έκανε, οπότε έκανε την καινοτομία, καινοτομία και τον ακολούθησαν αρκετοί. Ψάχνει ακριβώς. Αυτό το πρωτότυπος νομίζω είναι πολύ ουσιαστική, έτσι, ουσιαστικός τίτλος, δεν το πρωτότυπος. Αφήνει και εκείνος να προχωρήσει χωρίς να ακολουθεί και αυτός, ναι, αυτό που πρέπει να κάνει. Μια και είδαμε τώρα τραγουδιστές, πες μου έτσι πολύ σημαντικές και μεγάλες φωνές, κατά τη γνώμη σου, που έχουμε στην Ελλάδα. Καλό. Ο Γιάννης Πάριος, ας πούμε. Αυτό ήθελα να σου πω. Το νούμερο ένα. Γιάννης Πάριος. Πώς θα το κάνουμε. Γιάννης Πάριος είναι αυτός. Εκπληκτική φωνή. Και θα έλεγα και από τις καινούργιες φωνές. Ναι, για πες μου. Ο μικρός ο Διονυσίου. Α, ναι. Ποιος ο Στέλιος ο Διονυσίου. Με φωνή που μοιάζει τόσο πολύ στον πατέρα του. Τον ακούς να τραγουδάει και αν δεν βλέπεις, νομίζω ότι ακούς τον μπαμπά του. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Και αυτός καλός. Καλό σου αρέσει. Καλός. Λοιπόν, για πάμε να δούμε Δημήτρη Μητροπάνο και κάναμε ένα ρεπορτάζ σε μία εκδήλωση που έγινε για να τιμήσουν το Δημήτρη Μητροπάνο. Πάμε να δούμε. Πάνω, πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω σιγά από μένα, ναι. Ο Δημήτρης Μητροπάνος μας υποδέχεται φέτος στο Άλσος. Μαζί του ο Φάνης Μεζίνης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Κρινιό Νικολάου και η Στέλλα Χρονέου. Τραγούδια του Έρωτα και της Φυγής θα παίξουμε αρκετά σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς και πιο παλιά τραγούδια, και θα παίχνουν και τραγούδια του Μίλτου του Πασχαλίδη, του Φάνη του Μεζίνη, της Κρινιός Νικολάου και διάφορα άλλα τραγούδια. Η συνεργασία με τα παιδιά είναι, θεωρώ, ιδανική και καταπληκτική και περνάμε, νομίζω, καταπληκτικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουν και οι άλλοι μαζί μας καλά. Εμένα με γοητεύουν οι παλιοί χώροι αυτοί. Αυτός ο χώρος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίος, έχει την ιστορία του και προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε όσο γίνεται πιο ζεστό και πιο κοντά σε εμάς. Παίζεις περίεργο παιχνίδι και φοβάμαι πως μες στα μάτια σου πάλι χαμένος θα με. Η φιλοδοξία μας είναι, αν είναι δυνατόν, όλη μια παρέα να γίνουμε και όλοι μαζί να τραγουδήσουμε. Το κατά πόσο θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό όμως είναι το βασικό και η προϋπόθεση που ξεκινήσαμε όλη αυτή την ιστορία με όλα τα παιδιά μαζί,
Αν είναι δυνατόν με όλο τον κόσμο να γίνουμε μια παρέα. Κι άμα δω κανένα φίλο, τρέμω μη με θυμηθεί. Πεθαμένες καλησπέρες, δεν γουστάρω να μου πει. Πολύ λαϊκή φωνή ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Έχει ξεκινήσει στο Άλσος. Έχει γεμίσει η Αθήνα αφήσεις. Έχει γεμίσει αφήσεις η ναι. Αθήνα. Λοιπόν, όχι, τώρα μια και είπαμε για ασπρόμαυρες αφήσεις. Ασπρόμαυρες και πολύ ποιοτικές αφήσεις, ναι, έτσι, οι ασυνήθιστες. Ναι. Μια και είπαμε για φωνές, σου έχω μια τραγουδίστρια, την Κατερίνα Τιγκόρου, που φημίζεται για την πολύ ζεστή φωνή της. Αλλά θα τα από πρώτο χέρι τώρα θα το τσεκάρουμε το θέμα. Η Κατερίνα Τιγκόρου. Καλημέρα. Βγαίνεις Κατερινάκι εδώ. Καλώς μου την. Μέσα από τις φοβερές συνθέσεις του Φιωρίνο είναι ό,τι σαν να είμαστε νύφες εδώ πέρα. Λοιπόν, η Κατερίνα, να σε συστήσω εδώ με τη Βίκη την Παλαιολόγου. Είχε έρθει και σε μία άλλη εκπομπή, αλλά επειδή είχε γίνει ένας πανικός, δεν είχαμε προλάβει ούτε να ακούσουμε τη φωνή της. Τα είπαμε έτσι στα γρήγορα. Έχω πει στη Βίκη, τ' άκουσες, ότι φημίζεσαι για την πολύ ζεστή φωνή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να μας το αποδείξεις. Θα το αποδείξω τραγουδώντας. Βεβαίως. Δεν είμαι πουθενά με στην καρδιά σου, ούτε στα μπαρ που ξενύχτας με τα ποτά σου. Εγώ είμαι πίκρα που τα πόβραδος τα αλλάζει και με καρέλια δίχως φίλτρο κουβεντιάζει. Δεν σου, δεν είμαι πουθενά. Καπνίζω και σε σκέφτομαι με μάτια σκοτεινά και γράφω στα καρέλια μου γιατί δεν μ' αγαπάς. Εγώ που όλα στα δεινά χωρίς να τα ζητάς. Παρέα. Μόνη καπνίζω για τα μάτια σου τα ωραία και η καρδιά μου που δεν θέλει άλλη αγάπη γυρνά δεσπότη τις νύχτες και φευγάτη. Δεν είμαι η ιστορία σου, δεν είμαι πουθενά. Καπνίζω και σε σκέφτομαι με μάτια σκοτεινά και γράφω στα καρέλια μου γιατί δεν μ' αγαπάς. Εγώ που όλα στα δεινά χωρίς να τα ζητάς. Σκέφτομαι με μάτια σκοτεινά και γράφω στα καρέλια μου γιατί δεν μ' αγαπάς. Εγώ που όλα στα δεινά χωρίς να τα ζητάς. Πολύ καλή Κατερινάκη. Λοιπόν, εμείς κουτσομπολεύαμε. Λέτε διάφορα. Όση ώρα τραγουδούσες, είχαμε ανοίξει εδώ το φάκελο Κατερίνα Κόρου και βάζαμε μέσα. Α, για να ακούσω. Καρδάκια. Καλά και κακά. Η Βίκη έλεγα στην ονόματή σας ότι έχω ακούσει
Διάφορα. Διάφορα. Έχω ακούσει, σας έχω ακούσει να τραγουδάτε. Δεν είχε τύχει ποτέ έτσι να σας ακούσω ζωντανά να τραγουδάτε. Ο πατέρας σας, που σας βοηθάει νομίζω αρκετά. Ο Γιώργος Κόρος, ναι. Με παίρνει κατά καιρούς τηλέφωνο στον αδέσμευτο τύπο, μου στέλνει τα CD σας, μου στέλνει πορτία τύπου να σας βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει αγάπη μου και HB, δεν γλιτώνεις από τη Δίκη Παλαιολόγου. Δεν γλιτώνω με μόλις άκουσα το όνομά της, άλλο να τη γνωρίσω και την ίδια. Άνοιξε το, λέει η Κατέρινα Κόρνα λεπτό, πάτσε μου μπει, άνοιξε φάκελος. Λοιπόν, μου είπε ότι έχεις πολύ ζεστή φωνή, πες τα βρεβικάκι. Εμφανίζεστε κάπου τώρα. Ναι, είμαι στην Εθνική Οδό, στην Κηφισιά. Έτσι λέγεται το μαγαζί μας, Εθνική Οδός. Είμαι στην Κηφισιά, είμαι εκεί από τις 3 Σεπτεμβρίου. Πάμε πολύ καλά, έχω ήδη κουραστεί αρκετά. Ναι, η φωνή όταν μιλάς είναι λίγο βραχυπρόθεσμη. Και θα πάμε πολύ ακόμη, γιατί πάμε πολύ εγώ, καλά. Εγώ ξέρεις, τη σκέφτηκα όση ώρα τραγουδούσες, ναι. Λέω στη Βίκη, βρε Βίκη, λέω, μια και είσαι ηδήμων ναι. Στα θέματα. Και είσαι και πολύ παλιά καραβάνα, δηλαδή ξέρεις πράγματα που δεν τα ξέρουν οι καινούριες. Ναι. Δεν λες το Κατερινάκι ορισμένες συμβουλές να μπορεί να ελιχθεί μέσα στα μίντια και να ξεχωρίσει. Αυτό. Πες μου, δεν ήταν καλή ιδέα. Πάρα πολύ, πολύ καλή ιδέα. Για λοιπόν, να δω τι πρέπει να κάνω. Ένα σκάνδαλο, κάτι πρέπει να γίνει. Ένα σκάνδαλο. Κάτι, μια πρώτη σελίδα, κάτι λείπει. Πιστεύει Βίκη ότι με ένα σκάνδαλο θα πει όχι. Δεν μου ταιριάζει. Άκου τον ηδήμονα, σε παρακαλώ. Ό,τι χειρότερο. Κάτι, εν περιπτώσει, γιατί λείπει αυτό. Αυτό που λέει η Κατερίνα. Ένας image maker ίσως. Αυτό. Ναι. Ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων. Ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων. Ακριβώς αυτό. Προβάλλει. Ναι. Ναι. Και να κανονίζει όλα αυτά τα θέματα. Όλα. Διότι είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που μπορούν να τα κάνουν μόνοι τους αυτά. Και εγώ ανήκω στη γενιά των καλλιτεχνών που τραγουδάνε, που γράφουν, που συνθέτουν, που κάνουν διάφορα, που κάνουν μόνοι τους, αλλά που τους λείπει το. Το σπρόξιμο. Το σπρόξιμο. Τώρα. Αν το σπρόξιμο ήταν σκανδαλώδες, δεν θα μου άρεσε πολύ εμένα. Μα γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πια τα γραφεία. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που χρειάζονται να γίνουν στη δουλειά μας. Κατερίνα, ο πατέρας σου, εγώ δεν το ήξερα, η Βίκη μου το είπε. Ναι. Πραγματικά σε βοηθάει έτσι πολύ. Το με βοηθάει πολύ δεν λέει τίποτα. Ο Γιώργος Κόρος είναι μια ιστορία. Για μένα είναι ο καλύτερος πατέρας πάνω απ' όλα. Και ένας άνθρωπος που μου στάθηκε πολύ αφού. Κατάλαβε ότι καλώς επέλεξε αυτή τη δουλειά, διότι στην αρχή ήταν. Αντίθετος. Ναι, αντίθετος. Εγώ έκανα κάποια άλλα πράγματα, σπούδασα, έγραφα τραγούδια. Τι μπήκα στο. Νομικά. Δικηγορία. Ναι. Μπήκα στο χώρο πολύ έτσι κρυφά και περίεργα. Στα μουλοχτά μπήκες. Κόντρα στα οικογενειακά κατεστημένα. Και στην πορεία έγινε πολύ φίλος μου και βοηθός μου και συνεργάτης μου και δουλεύω μαζί. Κάθε φορά, πραγματικά κάθε φορά που με παίρνει τηλέφωνο στον αδέσμευτο μου μιλάει, ξέρετε είμαι ο πατέρας της Κατερίνας Κόρνα. Λέει κάνει τέτοια. Πολύ γλυκός, κάνει τέτοια. Πολύ. Ναι, πολύ. Να σας στείλω, να γράψετε, να ακούσετε το καινούριο της δίσκο και μου τα στέλνει πάντα πολύ. Δηλαδή, Είναι σημαντικό. Ζεστός, είναι ζεστός, ναι. Πολύ ζεστός άνθρωπος. Χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Είναι και ο τρόπος που το κάνει κάποιος. Τώρα, όταν ξέρει ο άλλος ότι είναι πατέρας σου, ξέρεις, υπάρχει μία άλλη αντιμετώπιση. Είμαι σίγουρη ότι η Βίκη τον αντιμετωπίζει πολύ πιο θετικά, ξέροντας ότι είναι ο πατέρας σου και όχι κάποιος τρίτος που έχει να υποφεληθεί κάτι από σένα, έτσι, Βίκη. Γιατί ξέρεις, μας αγγίζει και συναισθηματικά. Ακριβώς. Ακούγοντας, είναι διαφορετικό. Είναι άλλη σχέση που εκπέμπει άλλο πράγμα από το να πάρει κανείς για να κάνει κάτι, να επιτύχει κάτι. Και είναι μόνο η αγάπη. Το κίνητρο είναι η αγάπη. Έτσι, ναι. Οι κοπέλες αυτές οι καλονές είναι έτοιμες. Α, είναι έτοιμες. Λοιπόν, δείτε τώρα. Θα δείτε. Δεν θα σας λέω τι θα δείτε. Επίτηδες, να μην χαλάσω την έκπληξη. Λοιπόν, πάω από εδώ. Το σίγουρο ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό που θα δείτε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμες εδώ. Όλες έχετε πολύ άσχημα μάτια. Πάρα πολύ άσχημα μάτια. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά